Το θρίλερ που κράτησε σχεδόν 7 ώρες ολοκληρώνεται με την παράδοση του 54χρονου, ο οποίος απειλούσε να πέσει στο κενό, αφού δολοφόνησε με φρικτό τρόπο την πρώην σύζυγό του. Η παρουσία του γιού του στο πλάι του διαπραγματευτή της αστυνομίας, που πάλευε από το πρωί να τον πείσει να φύγει από το χείλος του γκρεμού, στάθηκε καταλυτική. Με τη σύλληψη του 54χρονου κορυφώθηκε το οικογενειακό δράμα που συγκλώνησε από το πρωί την Ιεράπετρα, αλλά και ολόκληρη τη χώρα. 8 παρά 20 το πρωί, ναι. Και ακούμε τη διοκτήτρια να φωνάζει, και βγήκαμε έξω και είδαμε το μαράκι με ένα μαχαίρι να παίρνει το μηχανάκι και να φεύγει. Ναι. Τσακωθήκανε μάλλον. Και μπήκαμε μέσα εμείς. Τη στιγμή που μπήκε μέσα στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, όρμησε πάνω της με ένα μαχαίρι και άρχισε να την κυνηγάει. Η γυναίκα φώναζε και στο σημείο της πισίνας τελικά κατάφερε την ακινητοποίησε και άρχισε να της καρφώνει το μαχαίρι στο σώμα. Σοριάστηκε κάτω και λίγα λεπτά αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή. Η μητέρα μου, η οποία είδε το σκηνικό, πήγε να καλέσει την αστυνομία και τότε ο δράστης, φεύγοντας, της είπε: «Είχαμε προηγούμενα». Συγκλονιστικές πραγματικά οι στιγμές, τρομακτικές από τις πρώτες ώρες που ενημερωθήκαμε, πρώτες πρωινές ώρες, με όσα συνέβησαν. Η νέα γυναικοκτονία συντελέστηκε με ανατριχιαστικό τρόπο. Η άτυχη νεκταρία έπεσε θύμα ενέδρας από τον πρώην σύζυγό της και πατέρα των παιδιών της, που την ακολούθησε ως το ξενοδοχείο, όπου είχε ραντεβού για να ζητήσει δουλειά. Οι περιγραφές είναι συγκλονιστικές για το φρικτό τέλος της άτυχης γυναίκας, που ήταν μητέρα 4 παιδιών. Μετά ξαναφώναζε η διοκτήτρια 10 λεπτά μετά. Τότε τη σκότωσε. Και βγήκαν παλιό, ξέρω με τι έγινε, τη σκότωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν αρχίσει να την μαχαιρώνει, την είχε εμβολήσει με τη μοτοσικλέτα. Η 48χρονη, η οποία καταγόταν από χωριό του Δήμου Γόρτινας, ξεψύχησε αβοήθητη, ενώ ο δράστης με τα χέρια βουτυγμένα στο αίμα της έτρεχε να διαφύγει. Σύντεκνα μου λέει, τελειώσαν όλα. Όλες έφτασα εδώ, αντιλήφθηκε τα μάξια, διαμορφώθηκε η ψυχολογία του, δεν με δέχεται. Λίγα μέτρα παρακάτω, σε μια απόκρυμνη ακτή, προχώρησε στο χείλος του γκρεμού και άρχισε να απειλεί ότι θα πέσει όταν έφτασαν οι πρώτοι αστυνομικοί. Σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε με συγγενικά του πρόσωπα, όσες ώρες έμεινε στον γκρεμό, υποστήριξε ότι θόλωσε όταν έμαθε πως η 48χρονη αποφάσισε να συνεχίσει τη ζωή της και είχε πλέον δεσμό. Λίγο αργότερα διέκοψε την επικοινωνία με όλους, με το θρίλερ της παράδοσής του να συνεχίζεται για ώρες. Βρισκόμαστε βουβή μπροστά σε αυτό το ανθρώπινο δράμα που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή ακόμα περισσότερο, και νομίζω ότι το ευθέο ή τουλάχιστον το νομικό αίτημα της πολιτείας απέναντι στον κύριο αυτό είναι να παραδοθεί. Ο δράστης του στιγερού εγκλήματος παρέδωσε τελικά στους αστυνομικούς το μαχαίρι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για να εξεταστεί. Κακιά ώρα. Τι να κάνουμε, τι να πούμε. Εγώ ξαφνιάστηκα. Δεν το περίμενα ποτέ, τουλάχιστον από αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε. Ποτέ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η άτυχη νεκταρία είχε υποστεί για χρόνια τη βάναυση συμπεριφορά του 54χρονου, έχοντας καταφύγει ακόμη και στην αστυνομία. Ωστόσο, τίποτα δεν μπόρεσε να αποτρέψει το φωνικό του ξέσπασμα.